Βρισκόμαστε στο έτος 2024 και προσέκπληξη κανενός, το One Piece υπάρχει ακόμα. Με πάνω από 1000 κεφάλαια και επεισόδια, το να αποκαλώ το One Piece κάτι λιγότερο από χρονομηχανή είναι επιεικέστερα προσβολή. Μία σειρά που οπτικά κρατάει πάνω της γενιές animation και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εξελίσσεται. Η κατακλείδα είναι μία. Θέλετε δεν θέλετε, το One Piece είναι ένα από τα πιο iconic franchise όλων των εποχών. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε. Στο προηγούμενο βίντεο σας μίλησα για το QBFox.gr και τον διαγωνισμό που τρέχει ακόμα στο Instagram μου για τρεις άσπρους δράκους με μπλε μάτια, αλλά και φυσικά και ένα πανέμορφο Matt Gear 5 Luffy. Και μιας και σας το έταξα από την προηγούμενη φορά, τα αποκαλυπτήρια είναι εδώ. Το αντικείμενο που κρατούσα στην άκρη είναι αυτό το Matt Gear 5 Luffy, που ταιριάζει με το αντίστοιχο card game της σειράς, ή αν είστε σαν και εμένα, απλά να το βάλετε στο χώρο σας για διακόσμηση. Θα αφήσω link στην περιγραφή αν θέλετε να το αγοράσετε, και επίσης για το διαγωνισμό που ακόμη τρέχει. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, γυρίζουμε στο βίντεο. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας του One Piece δεν είναι άλλο από το ίδιο το όνομά του. Για πολλά χρόνια, ο κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το μυστικό κωδικό, να μάθει τι πραγματικά επιφυλάσσει ο Ίτσιρο Όντα στο έργο του και ποιος είναι ο πραγματικός θησαυρός. Βλέπω One Piece πολλά χρόνια και θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές η κρίση μου επηρεάζεται από την αφοσίωσή μου στη σειρά και λόγω των πολλών καλών στιγμών τίνει κάποιες φορές να είναι αυστηρή. Κυρίως γιατί ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Δίχως όμως η κριτική μου να με κάνει να ενδιαφέρομαι λιγότερο. Και το ενδιαφέρον μου για αυτή τη σειρά πηγάζει από το αγαπημένο μου κομμάτι στην αρχή. Το πρώτο ταξίδι του Λούφι από το χωριό του μέχρι να περάσει τη μεγάλη γραμμή είναι ένα συνεχές σερί καλογραμμένων ιστοριών, χαρακτήρων, μαχών και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καλύτερο κομμάτι σε όλη την ιστορία. Αλλά για αυτή την περίπτωση θέλω να αναφερθώ σε ένα επεισόδιο. Στο πρώτο backstory. Το σημείο που κατά τη γνώμη μου ο Όντα αποκάλυψε τι πραγματικά είναι το One Piece. Το επεισόδιο βρίσκει τους δύο φίλους μας να ταξιδεύουν χαμένοι στη θάλασσα. Με τον Όντα σε ένα ασυνήθιστο για αυτόν χαρακτηριστικό για την εποχή μας, να μας δίνει σε μια πρόταση το λόγο που επιζητούν έναν πλοηγό, οδηγώντας μας έτσι αρμονικά στην επόμενη ιστορία με την Άμι, αλλά επίσης δίνοντάς μας μερικά στοιχεία για το παρελθόν του Ζόρο. Η σκηνή οδηγεί σε μια διακριτική κομική σκηνή που το One Piece ειδικευόταν στην αρχή του, με το καπέλο του Λούφι να φεύγει από το κεφάλι του. Και για πρώτη φορά να τον βλέπουμε να αγχώνεται, λέγοντας μόνο μία λέξη. Shanks. これはいくつもの戦いを共にしてきた大事な麦わら帽子だ。Ένας άγνωστος κοκκινομάλης εμφανίζεται και φαίνεται να κρατάει το καπέλο του Λούφι, λέγοντας ότι είναι πολύ αγαπητό για αυτόν και να παραδέχεται ότι δεν μπορεί να του το δώσει. Βρισκόμαστε σε ένα άγνωστο μπαρ, χρόνια στο παρελθόν, όπου ο μικρός Λούφι μιλάει με το άτομο που είδαμε. Ο Όντα δεν χάνει χρόνο παρουσιάζοντάς μας όλους τους χαρακτήρες. Τον πειρατή Σανκς, που από το πρώτο του βλέμμα φέρνει παραλληλισμού στην προσωπικότητα του Λούφι, το πλήρωμά του που φαίνεται να αποτελείται από ευχάριστα και χαλαρά άτομα, και έναν μικρό Λούφι, διαφορετικό από αυτόν που ξέρουμε. Πιο αντιδραστικό. Πιο ατίθασο. Έναν θερμόαιμο μικρό Λούφι, με όλη τη ζωντάνια και άγνοια ενός παιδιού, που αποφασισμένος ζητάει από τον Σανκς να τον πάρει μαζί του σε ένα πειρατικό ταξίδι. Δείχνοντας όμως την αφέλειά του, μιας και δελεάζεται από το χυμό που του προσφέρει ο Σανκς, δείχνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Όλη όμως η διασκέδαση διακόπτεται όταν συμμορίτες μπαίνουν στο μπαρ. Και όλοι φαίνονται ενοχλημένοι από τον τρόπο τους, εκτός από τον Σανκς που δείχνει να είναι σε πλήρη άγνοια. Παρατηρώντας την κατάσταση, ο αρχηγός τους αντιλαμβάνεται ότι κανένας από τους δίθεν πειρατές δεν μετράει σε κάτι. Και η κάμερα μας δείχνει τον Λούφι με τον Όντα να μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι η αντίδρασή του, το σοκ και η απορία, είναι αντίδραση όλων στο μπαρ. Οι συμμορίτες δεν είναι εδώ για να λαιλατήσουν. Θέλουν απλά αλκοόλ. Αλλά για κακή του στίχη το αλκοόλ έχει τελειώσει. Για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο Σανκς απολογείται και προσφέρει ό,τι του έχει απομείνει σε μια σκηνή που, αν και αρχικά τον δείχνει εκνευρισμένο, οι κινήσεις του να μαζέψει τα κυριολεκτικά και μεταφορικά σπασμένα δείχνουν ότι θέλει να αποφύγει τον καυγά. Βλέπετε, ο αρχηγός της συμμορίας έχει αμοιβεί στο κεφάλι του αξίας 8 εκατομμυρίων. Τεράστια για ένα μικρό νησάκι όπως αυτό. Παρατηρώντας όμως τη δειλία του Σανκς, σπάει το μαγαζί καθαρά για να τον προκαλέσει. Και γελιοποιώντας τον, τον αφήνει στο πάτωμα προσβάλλοντάς τον και αφήνοντας τον Λούφι και εμάς εκνευρισμένους. Η ατμόσφαιρα όμως ξαφνικά αλλάζει και το οργισμένο βλέμμα του Σανκς γίνεται αστείο. Όλοι φαίνεται να διασκεδάζουν για να το έχουν πάρει στην πλάκα εκτός από τον Λούφι. Η γελιοποίηση του Σανκς και ο χλευασμός του ονείρου του είναι κάτι ασυγχώρητο. Ναι, οι συμμορίτες ήταν περισσότεροι, αλλά γιατί οι πειρατές δεν πολέμησαν για την τιμή τους, γιατί δέχτηκαν τις προσβολές. Ακόμη και αν ο αντίπαλος έχει την αριθμητική υπεροχή,
Σκοπός είναι να δείξεις ότι δεν θα το βάλεις ποτέ κάτω. Να πολεμήσεις με ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αν γελάς και το βάζεις στα πόδια, δεν είσαι ούτε άντρας, ούτε ηρωικός πειρατής. Στα σχόλια του Λούφι όμως, ο Σανγκ δεν απαντάει με χιούμορ. Και εξηγεί ότι κάτι απλό όπως λίγο αλκοόλ ή μια προσβολή δεν είναι αφορμές για μάχη. Την επόμενη μέρα όμως, οι συμμορίτες εμφανίζονται πάλι. Και προσβάλλοντας τον Σανγκ, ο Λούφι πια δεν μπορεί να κρατηθεί. Έτσι ο αρχηγός τους αποφασίζει να τον σκοτώσει. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, οι δυνατοί επιβάλλονται στους αδύναμους. Αν είσαι αδύναμος, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα σου επιβληθεί. Ο Σανγκ προς έκπληξη όλων εμφανίζεται και αγνοώντας τις προσβολές του αρχηγού, μιλάει στο Λούφι ενώ πλησιάζει προς το μέρος του. Βλέποντας τον όμως, ο αρχηγός τον απειλεί ότι θα τον πυροβολήσουν. Και εδώ έρχεται το σημείο που κατά τη γνώμη μου χρήζει αυτή τη σκηνή τη σημαντικότερη σε όλη τη σειρά. Όταν τραβάς τον πιστόλι σε ένα άτομο, βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο. Και με το τέλος της πρότασής του, η σκανδάλη τραβιέται. Και το άτομο που τον απειλούσε, πεθαίνει. Είναι ο πρώτος θάνατος στη σειρά και είναι σοκαριστικό. Όχι τόσο για την παρουσίασή του, αλλά για τη μεριά που το προκάλεσε. Ακόμη και οι συμμορίτες, εγκληματίες που ζουν βασανίζοντας κόσμο, παραδέχονται ότι αυτό ήταν ύπουλο. Ύπουλο, νομίζατε ότι μιλούσατε σε αγίους? Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι πειρατικό πλήρωμα. Μπορείς να με προσβάλεις, μπορείς να μου πετάξεις αλκοόλ και φαγητό. Αλλά ασχέτως της αιτίας και του λόγου, κανένας δεν ακουμπάει τα άτομα που νοιάζομαι. Με ένα μόλις βλέμμα, όλη η συμμορία του αρχηγού πέφτει. Είναι φανερό. Το άτομο που στεκόταν μπροστά του δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ένας πειρατής. Αλλά δεν έφταιγε αυτός. Ο μικρός το άρχισε. Έχοντας το σκάσει με το Λούφι, εκνευρισμένος με το πλήρωμά του νικημένο, ο αρχηγός αποφασίζει να πετάξει το μικρό Λούφι στη θάλασσα να πεθάνει. Η μοίρα όμως του μικρού Λούφι θα γινόταν ακόμη χειρότερη. Όταν ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα σκοτώνει τον αρχηγό και είναι έτοιμο να κάνει το ίδιο και σε αυτόν. Την τελευταία στιγμή όμως, ο Σανγκ εμφανίζεται και σώζει το μικρό Λούφι. Και με ένα απειλητικό βλέμμα προς το τέρας, το διώχνει μακριά. Με τον Σανγκ να τον ευχαριστεί και να του ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη που τον έπλεξε σε αυτό. Συγγνώμη που αναγκάστηκε να υπερασπιστεί την τιμή του. Όλα αυτά με το μικρό Λούφι στην αγκαλιά του να κλαίει, αποκαλύπτοντας έτσι ότι η διάσωση του μικρού Λούφι είχε έρθει με ένα τίμημα. Λίγος καιρός μετά και ο Σανγκ είναι έτοιμος να φύγει. Ο Λούφι όμως αυτή τη φορά δεν θέλει να πάει μαζί του. Θέλει να γίνει πειρατής με τον δικό του τρόπο. Και ο Σανγκ τον διαβεβαιώνει ότι και να ήθελε, δεν θα τον έπαιρνε ποτέ μαζί του γιατί δεν θα γίνει ποτέ πειρατής. Αλλά ο Λούφι δεν θα το βάλει κάτω. Θα μαζέψει το πλήρωμά του και θα πάει στη μεγάλη γραμμή για να βρει το μεγαλύτερο θησαυρό και να γίνει βασιλιάς των πειρατών. Τα λόγια του εντυπωσιάζουν ακόμη και τον Σανγκ, που του εμπιστεύεται το ίδιο το καπέλο. Κάτι που είχε πει ότι δεν θα αποχωριζόταν ποτέ. Με την ευχή και την υπόσχεση να έρθει κάποτε να του το δώσει πίσω. Για εμένα αυτό το κεφάλαιο είναι πραγματικά το καλύτερο κομμάτι του One Piece. Ακολουθώντας τα βήματα του ατόμου που ήταν η μεγαλύτερη του έμπνευση, του Ακίρα Τοριάμα, ο Ίτσιρο Όντα γράφει μια απλή ιστορία που σε λίγες σελίδες καταφέρει να παρουσιάσει σημαντικούς χαρακτήρες, αλλά κυρίως να σου εξηγήσει τον πρωταγωνιστή του και το στόχο του. Ο μικρός Λούφι θέλει να γίνει πειρατής, αλλά δεν αντιλαμβάνεται το βάρος του λόγου του. Αν και έχει μεγαλώσει με πειρατές, ποτέ δεν ένιωσε τι πραγματικά σημαίνει πειρατική ζωή. Τι είναι όμως πραγματικά ο βασιλιάς των πειρατών και το One Piece? Μπορεί να είναι ένας τεράστιος θησαυρός, μια τεράστια δύναμη, ίσως το ταξίδι ή ακόμη και οι φίλοι που θα αποκτήσει στον δρόμο. Ξέρω ότι θα ακουστεί γραφικό και ίσως η απάντησή μου δεν ικανοποιήσει κανέναν, αλλά για μένα το One Piece είναι μια υπόσχεση. Είναι η υπόσχεση του Λούφι στο Σανγκ. Δεν σκέφτομαι τα πλούτη. Δεν σκέφτομαι την αιώνια ελευθερία στη μεγάλη γαλάζια θάλασσα. Για μένα το One Piece είναι κάτι απλό. Κάτι υλικά ασήμαντο. Κάτι που δεν μπορείς να δεις, αλλά είναι εκεί. Είναι η αξία της ύπαρξης, η αξία της θυσίας, το να δείξεις τα αγαπημένα σου άτομα, στα άτομα που σου έδωσαν ζωή, ότι οι κόποι τους άξιζαν, ότι και εσύ με τη σειρά σου θα κάνεις το ίδιο, ότι θα κουβαλείς τα όνειρά τους, ενώ εκπληρώνεις τα δικά σου, ώστε όταν κάποτε τους ξαναδείς, να μπορείς να τους πεις «Ευχαριστώ».